Μακιός, εγώ με τον Σπύρο είχαμε πιάσει την κουβέντα και άκουγα όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που είχε να μου πει. Λίγα μέτρα μόλις πιο πέρα στην Ταΐστρα, οι πρώτοι θαραλέοι επισκέπτες είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Τα κοράκια. Εννοείται δεν θα άφηναν ένα τέτοιο αναπάντεχο γεύμα να πάει ανεκμετάλλευτο. Διστακτικά στην αρχή, τσεκάρουν λίγο το χώρο και τα κρέα. Αλλά δεν τους πήρε και πολλή ώρα μεταξύ μας για να ξεκινήσει το τσιμπολόγιο. Το ένα έγιναν δύο, τα δύο τέσσερα και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ένα ολόκληρος μήνος είχε κατέβει και απολάμβανε τον ήλιο και τα νόστιμα μεζεδάκια που είχαμε αφήσει. Πρώτο στάδιο λοιπόν τσεκ, τα κοράκια ήρθαν. Πάμε τώρα στους πιο δύσκολους πελάτες, τα όρνια. Όσο τα κοράκια τσιμπολογούσαν στην Ταΐστρα, τα όρνια σαφώς περίεργα έκαναν από πάνω τους κύκλους στον αέρα για να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση. Τι έχουμε εδώ, μας βλέπει κανείς, αξίζει να κατέβουμε ή να τα φάνε όλα τα κοράκια? Τώρα είναι η πιο κρίσιμη ώρα. Όπως μας είπε ο Σπύρος, το μόνο που χρειάζεται για να κατέβουν όλα και να αρχίσει το τσιμπούσι είναι να κάνει ένα την αρχή και να δοκιμάσει. Και νάτος ο φίλος μας. Οπ, δεν άρχισε και ο δεύτερος ταραλέος. Αυτό ήταν. Ένα-ένα κατεβαίνουν για να διεκδικήσουν το μερίδιό τους από το γεύμα. Κάποιες φορές με άνεση, και κάποιες άλλες με λίγο παραπάνω τσαμπουκά. Δικό μου, όχι δικό μου, ας το κάτω. Δικό μου σου λέω, ας το κάτω. Μέσα σε μόλις 5 λεπτά, είχαν κατέβει όλα και είχαν ήδη φάει σχεδόν όλο το κρέας που είχαμε αφήσει. Και εκτός από όρεξη για φαγητό, οι φίλοι μας είχαν και σκηνοθετική άποψη για τα πλάνα που παίρναμε, δίνοντάς μας εικόνες, αθελά τους, διαφορετικές και πολύ μοναδικές. Απολαύστε.